Καλησπέρα σας από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινάει η καθημερινή ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου για τον νέο κορονοϊό καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Ως σήμερα, περισσότερα από 1.444.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως με 83.103 θανάτους. Αλλά και μέχρι σήμερα περισσότερους από 309 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό ανέρωσαν και έγιναν καλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν πλέον περισσότερα από 400.000 κρούσματα και 12.857 νεκρούς. Στην Ευρώπη έχουν καταγραφεί έως και τις 8 Απριλίου περισσότερες από 634.000 περιπτώσεις και 55.826 θάνατοι. Προηγμένες χώρες καταγράφουν χιλιάδες νεκρούς. Σήμερα ανακοινώνουμε 52 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 1.884, εκ των οποίων το 57% αφορά άντρες. 509 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 708 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 84 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. Το 20% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες. Το 77% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 14 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Ζήτησα ενδεικτικά από την Διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, την Αναστασία του Κοτανίδου, και μου έστειλε σημείωμα ότι από 39 διασωληνωμένους έχουν αποσωληνωθεί 17 και 4 έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο σήμερα και άλλοι 6 είναι πολύ καλά στην υγεία τους. Αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά νέα από μια μεγάλη μονάδα εντατικής θεραπείας στη χώρα μας και δείχνουν την ποιότητα της φροντίδας στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας. Τέλος, έχουμε 2 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 83 θανάτους συνολικά στη χώρα. 23 αφορούν γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 87% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Δεν μπορώ, ούτε θα μπορέσω να συνηθίσω, όπως και όλοι μας, τους θανάτους αυτής της πανδημίας. Είναι η τεράστια απώλεια των αγαπημένων μας, είναι η πληγή στην καρδιά μας. Συνολικά έχουν έως σήμερα ελεγχθεί 32.528 κλινικά δείγματα για την παρουσία του ιού. Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, στα πλαίσια της εγρήγορης για την προστασία της δημόσιας υγείας, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, μετέβη σήμερα στη νέα δομή υποδοχής αστέγων που δημιουργήθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για το νέο κορονοϊό, στο πλαίσιο της προστασίας ευάλωτων πληθυσμών και ομάδων. Η πλήρωση των κλινών της δομής γίνεται σταδιακά και εξετάστηκαν όλοι όσοι επισκέφθηκαν τη δομή. Σχετικά με την ευρεία χρήση μάσκας από το γενικό κοινό, στην κοινότητα δηλαδή, τοποθετήθηκε πριν 2 μέρες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και σήμερα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως χρήση μασκών από το γενικό κοινό δεν υποστηρίζεται από τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα και φέρει αβεβαιότητες και σημαντικούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι οι ακόλουθοι. Να μολυνθείς χωρίς να θέλεις με το άγγιγμα και την επαναχρησιμοποίηση της μάσκας στο πρόσωπό σου. Δυσκολία στην αναπνοή από τη χρήση μάσκας, ψευδής αίσθηση ασφάλειας η οποία θα οδηγήσει σε λάθος συμπεριφορές σχετικά με την τήρηση πιο σημαντικών μέτρων, όπως της διατήρησης φυσικής απόστασης και της υγιεινής των χεριών, που είναι τα πιο σημαντικά μέτρα αυτή την εποχή, και εκτροπή των πόρων από άλλα αποτελεσματικότερα μέτρα δημόσιας υγείας, όπως η υγιεινή των χεριών. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός επανατοποθετήθηκε πως τα πιο σημαντικά μέτρα αυτή τη στιγμή για όλα τα άτομα είναι αυτά που ξέρουμε πολύ καλά, που έχουμε επαναλάβει χιλιάδες φορές. Να αποφεύγουμε συνωστισμό και κλειστούς χώρους, να διατηρούμε φυσική απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρο από άλλα άτομα, ιδίως από άτομα με αναπνευστικά συμπτώματα, όπως βήχα και φτάρνισμα, να εκτελούμε συχνά την υγιεινή των χεριών χρησιμοποιώντας αντισηπτικό ή σαπούνι και νερό, ιδιαίτερα όταν η χέρια μας είναι ορατά βρώμικα, να καλύπτουμε τη μύτη και το στόμα μας με ένα λυγισμένο αγκώνα ή χαρτομάντιλο όταν βήχουμε ή φταρνιζόμαστε, το οποίο θα πρέπει να το πετάμε αμέσως μετά τη χρήση και να πλένουμε τα χέρια μας, και να αποφεύγουμε όσο μπορούμε περισσότερο να αγγίζουμε την περιοχή του προσώπου. Ο
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν ήταν απόλυτος στο μήνυμά του και άφησε το ενδεχόμενο να αποφασιστεί η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου ανάλογα με την πορεία της επιδημίας σε μια χώρα και σε συγκεκριμένους χώρους και ειδικούς πληθυσμούς, όπως άνθρωποι αυξημένου κινδύνου, αλλά με σαφείς οδηγίες ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι που σας είπα παραπάνω. Παρόμοια θέση πήρε το Ευρωπαϊκό CDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων, αναφέροντας περισσότερα επιχειρήματα κατά παρά υπέρ της χρήσης της μάσκας από το γενικό κοινό. Άφησε όμως το ενδεχόμενο χρήσης της ανοιχτό, ώστε να δώσει, όπως λέει στην αναφορά του, λιγότερες ευκαιρίες στον ιό να μεταδοθεί από ασυμπτωματικούς ανθρώπους ή ανθρώπους λίγο πριν παρουσιάσουν συμπτώματα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υψηλός συγχρονισμός, δηλαδή κλειστοί χώροι, και όταν υπάρχει σημαντική μετάδοση στην κοινότητα, όπως αυτή τη στιγμή σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Έκρινα πως το θέμα είναι σημαντικό και αύριο θα σας αναφέρω την τελική τοποθέτηση μετά την έκτακτη συνάντηση της Επιτροπής μας αμέσως μετά. Θα επανέλθω για λίγο στο θέμα των τεστ. Μια στρατηγική τεστ, όπως έχω πει, πρέπει να έχει κριτήρια επιλογής αλλά και αντίστοιχη ικανότητα του συστήματος. Στις περισσότερες χώρες του κόσμου, για την επιβεβαίωση της νόσου, με τα κριτήρια που έχουμε βάλει σαν επιστημονική ομάδα και στην Ελλάδα, χρησιμοποιούνται τα εργαστηριακά τεστ, ο μοριακός έλεγχος και φυσικά και σε καταστάσεις που απειλείται η δημόσια υγεία, όπως το πλοίο ή ο καταβλισμός προσφύγων που σας έχω αναφέρει πρόσφατα. Τα ίδια κριτήρια με εμάς έχουν υιοθετήσει και διεθνείς οργανισμοί. Πολλοί επικαλούνται κάποιες χώρες για τα πολλά τους τεστ, αλλά αυτά αφορούν νεαρούς και διαστρεβλώνουν την πραγματική εικόνα της νόσου. Επίσης, όταν είσαι στην περίοδο επόάσης, όλα τα τεστ ήταν αρνητικά. Και για να γίνει ακόμα πιο περίπλοκη εικόνα, όπως σας έχω πει, κάποιοι μολύνονται και καταπολεμούν τον ιό χωρίς καν να αισθανθούν άρρωστοι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο να αναγνωρίσουμε όλα αυτά τα άτομα χωρίς να ελέγχουμε μαζικά όλους, δηλαδή 10 εκατομμύρια 700.000 Έλληνες κάθε μέρα. Πρώτον, αδύνατον και δεύτερον, λάθος πατάλη των πόρων. Ο μαζικός έλεγχος μου θυμίζει το πείραμα της Ισλανδίας, μια χώρα με ένα πολύ μικρό πληθυσμό. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά με τα τεστ και τις διαφορετικές τους κατηγορίες. Μοριακά για τη διάγνωση που χρησιμοποιούμε τώρα, αντισώματα για το αν πέρασε την νόσο. Ετοιμαζόμαστε να τα χρησιμοποιήσουμε στο άμεσο μέλλον ως Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και Υπουργείο Υγείας με ειδικό επιδημιολογικό σκοπό, με επιδημιολογικά κριτήρια, ώστε να αποκτούμε όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα για την πορεία του ιού στη χώρα, για την ακόμα πληρέστερη επιδημιολογική επιτήρηση. Θέλουμε τα στοιχεία αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε, ώστε να προχωρήσουμε με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο στην επόμενη φάση, να μας χρησιμεύσουν τα δεδομένα αυτά για την επόμενη χρονική περίοδο αυτής της πανδημίας. Θα φτάσουμε γρήγορα σε ένα επίπεδο που θα χρησιμοποιείται συνδυασμός του μοριακού διαγνωστικού, αλλά και του τεστ αντισωμάτων, του αξιόπιστου τεστ αντισωμάτων, σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Προσοχή, δεν θα γίνεται σε ατομικό επίπεδο, αλλά με άλλο στόχο. Θα με επιτρέψετε εδώ να επαναλάβω κάτι που σας έχω ξαναπεί, αλλά που γράφτηκε και υπόθηκε πρόσφατα από διάσημο Έλληνα καθηγητή του εξωτερικού με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Παραμένουμε στη φάση του μετριασμού με την εφαρμογή των μέτρων της φυσικής απόστασης και της κοινωνικής απομάκρυνσης. Σε αυτή τη φάση, η φυσική απόσταση είναι πιο αποτελεσματική από τα τεστ, τα οποία χρησιμοποιούνται και θα χρησιμοποιούνται με άλλους στόχους. Η θνησιμότητα από όλες τις αιτίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως καταγράφεται με τα σημερινά δεδομένα, έχει δείξει σημαντικά υψηλά επίπεδα σε πολλές χώρες, όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Ισπανία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως στις ηλικιακές ομάδες των 65 ετών και άνω. Στην πατρίδα μας εξακολουθεί να παραμένει στα πλαίσια της αναμενόμενης για αυτή την περίοδο του έτους. Αυτή είναι η δικιά σας και η δικιά μας και όλων μας η νίκη. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Χαρταλιάς. Καλησπέρα και από την Πολιτική Προστασία. Από την πρώτη μέρα τονίζουμε την ανάγκη τήρησης των οδηγιών, την ανάγκη περιορισμού των μετακινήσεων προκειμένου να αποφύγουμε την εξάπλωση της πανδημίας. Και δεν έχουμε κρύψει ότι τίποτα δεν έχει κρυθεί ακόμα. Η μάχη συνεχίζεται και ο Απρίλιος είναι ένας εξαιρετικά κρίσιμος μήνας. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο, ιδιαίτερα τις ημέρες του Πάσχα, για να διατηρήσουμε, για να προφυλάξουμε όλα όσα έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Γι' αυτό και η ανάγκη να προστατεύσουμε την Ήπεθρο, τα χωριά μας, τα νησιά μας και κυρίως όλους εκείνους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες της κάθε περιοχής της πατρίδας μας, μας επιβάλλει να προχωρήσουμε σε νέες αποφάσεις. Όπως είπα και χθες, φέρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα,
η οποιαδήποτε προσπάθεια μετακίνηση από τα αστικά κέντρα προς τα χωριά μας δημιουργεί προϋποθέσεις μεταφοράς του ιού. Και αυτό δεν μπορούμε ούτε να το ρισκάρουμε, ούτε να το επιτρέψουμε. Αναγνωρίζοντας την τεράστια προσπάθεια που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι εδώ και λίγα λεπτά, από τις 6 σήμερα το απόγευμα, στα διόδια σε όλη την επικράτεια, αλλά και σε όλες τις διαδρομές που αφορούν σε εθνικές οδούς και τους παραδρόμους τους, σε εθνικούς περιφερειακούς δρόμους και σε ηλεκτρίζους δρόμους από και προς τα αστικά κέντρα, η ελληνική αστυνομία εγκαθιστά σημεία ελέγχου των μετακινήσεων όλων των ιδιωτικής χρήσης οχημάτων αλλά και κάθε οχήματος σε 24ωρη βάση. Αντίστοιχα, το λιμενικό σώμα έχει πάρει ήδη εντολή και προχωρά σε αντίστοιχους ελέγχους σε όλους τους προθυμιακούς σταθμούς. Όσον αφορά στα αεροδρόμια, στα λιμάνια, στους υδροδρομικούς σταθμούς και στα κτέλ της χώρας, θα επιτρέπεται μόνο η μετακίνηση των μονίμων κατοίκων προς τη φερόμενη βάση της Ε1 δήλωσής τους μόνιμης κατοικίας τους και χωρίς δυνατότητα επιστροφής μέχρι τη λήξη των γενικών μέτρων, όποτε και αν αυτά τερματιστούν. Εξαίρεση υπάρχει αποκλειστικά και μόνο για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό, το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και το τεχνικό προσωπικό κρισίμων υποδομών του κράτους. Η εξαίρεση ισχύει αποκλειστικά και μόνο για μετακινήσεις που πραγματοποιούνται για σκοπούς εκπλήρωσης του καθήκοντός τους και εφόσον φέρουν φύλο πορείας ή σχετική υπηρεσιακή βεβαίωση. Η σχετική έλεγχη σε όλη τη χώρα θα είναι ενδελεχής και θα ισχύσουν για όλο το διάστημα μέχρι τις 27 Απριλίου. Κανένα εισιτήριο δεν θα εκδίδεται, κανείς επιβάτης δεν θα επιβιβάζεται χωρίς τη δήλωση του Ε1 ή την ειδική βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Επίσης, από σήμερα το βράδυ και για όλο το προβλεπόμενο διάστημα, σε περίπτωση που κριθεί από τα όργανα ελέγχου ότι προσπάθεια υπεραστικής, δηλαδή εκτός νομού κατοικίας μετακίνησης, γίνεται καταχρηστικά και για λόγους αναψυχής, δηλαδή προς εξοχικές κατοικίες, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται στα 300 ευρώ, θα αφαιρούνται οι πινακίδες των παραβατών για 60 ημέρες και το όχημα θα επιστρέφει πίσω από όπου ξεκίνησε. Όσοι φαντάζονται ότι θα φορτώσουν τα αυτοκίνητά τους και θα εξαντλήσουν την ευρηματικότητά τους σε πιθανές διαδρομές για να μετακινηθούν εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους προς τα εξοχικά τους, καλό είναι να το ξανασκεφτούν. 300 ευρώ θα είναι το πρόστιμο, αφαίρεση πινακίδων και το βασικότερο επιστροφή στη βάση. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι τις 27 Απριλίου, αναστέλλεται η προς και μεταξύ των νησιών συγκοινωνία, τόσο αεροπορικός όσο και ακτεοπλοϊκός, με εξαίρεση α. Τη μετακίνηση των μονίμων κατοίκων προς το νησί κατοικίας τους και β. Των κατοίκων των μικρών νησιών προς τα μεγαλύτερα εντός του ίδιου Δήμου και για λόγους που καλύπτονται αποκλειστικά από τις περιπτώσεις κατ' εξαίρεση μετακίνησης Β1, Β2 και Β3. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι κάτοικοι της Σίμης θα μπορούν να μεταβούν στη Ρόδο για να πάνε στο φαρμακείο ή στο γιατρό, σε κατάστημα προμήθειας αγαθών πρώτης ανάγκης ή να μεταβούν στην τράπεζα στο μέτρο που δεν είναι δυνατή ηλεκτρονική συναλλαγή. Αλλά οι κάτοικοι της Ρόδου δεν θα μπορούν να μεταβούν στη Σίμη. Οι κάτοικοι των Ψαρών θα μπορούν να μεταβούν στη Χίο για τους ίδιους λόγους, όχι όμως οι κάτοικοι της Χίου στα Ψαρά. Ομοίως και οι κάτοικοι της Νησίρου θα μπορούν να μεταβούν στην ΚΟ, αλλά το αντίθετο δεν θα είναι εφικτό. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τα περισσότερα από αυτά τα μέτρα δεν είναι καινούργια. Βρίσκονται ήδη σε ισχύ, όπως γνωρίζει η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας που τα σέβεται και πάνω απ' όλα τα εφαρμόζει. Αυτό που αλλάζει είναι ότι εντατικοποιούνται οι έλεγχοι εφαρμογής τους. Για παράδειγμα, η δυνατότητα άπαξ μετάβασης στη μόνιμη κατοικία ισχύει ήδη από τις 23 Μαρτίου. Ενώ από τις 21 Μαρτίου, δυνατότητα μετάβασης στα νησιά έχουν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι τους. Θα ήθελα επίσης να δώσω έμφαση και να προχωρήσω σε δύο διευκρινήσεις σχετικά με περιπτώσεις που μας έχουν προβληματίσει έντονα κατά τα τελευταία 24 ώρα. Η πρώτη αφορά στις μετακινήσεις πολιτών με βεβαιώσεις τύπου Α εργοδότη, δηλαδή επιχειρήσεων, σε άτομα που δεν απασχολούνται σε αυτές. Στην περίπτωση που κατά τη διεξαγωγή σχετικού ελέγχου αποδειχθεί κάτι τέτοιο, στον εργοδότη θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις περί ανασφάλισης των εργαζομένων ή τη 10.500 ευρώ πρόστιμο και στο φέροντα τη βεβαίωση θα ασκηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις. Καλούμε όλες τις εταιρείες να ελέγξουν ξανά τις βεβαιώσεις τύπου Α και να αποσύρουν όσες έχουν διατεθεί σε εργαζομένους οι συμβάσεις εργασίας των οποίων έχουν ανασταλεί και να το πράξουν άμεσα εντός των επομένων 24 ωρών. Μια ακόμη σημείωση. Όσοι εργαζόμενοι στα αστικά κέντρα, παραδείγματος χάρη στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη,
έχουν μόνιμη κατοικία εκτός, δηλαδή σε άλλους νομούς. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κάνοντας χρήση της αδείας τους και μετακινούμενοι προς τη μόνιμη κατοικία τους, δηλαδή στα χωριά τους, για τις μέρες του Πάσχα, δεν θα έχουν τη δυνατότητα επιστροφής στην εργασία τους, μια και η βεβαίωση εργοδότη αφορά αποκλειστικά και μόνο την κίνηση εντός νομού εργασίας και μόνο για τις ώρες εργασίας. Άρα να γνωρίζουν όσοι επιλέξουν να φύγουν ότι με δική τους ευθύνη θα παραμείνουν αποκλεισμένοι στα χωριά τους. Τους παρακαλώ να τους σκεφτούν ξανά και να παραμείνουν μαζί μας, να μην ρισκάρουν τόσο τη μεταφορά του ιού, όσο και τον αποκλεισμό τους από την εργασία. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας ενημερώσω για ένα θέμα που αφορά στο Δήμο Αργυρούπολης Ελληνικού και σε άλλους δήμους και τον φίλτατο Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο και πιο συγκεκριμένα την πρόθεσή του να παραδώσει κατοίκον το Αγίο Φως στους κατοίκους του Δήμου το βράδυ της Ανάστασης. Αν και αντιλαμβανόμαστε πλήρως την ευαισθησία και τη διάθεση για προσφορά από την οποία πηγάζει η κίνηση αυτή, δεν μπορούμε να την επιτρέψουμε. Η πρωτοβουλία αυτή, όσο και αν αντιπροσωπεύει μια βαθύτερη εσωτερική ανάγκη όλων μας, κινδυνεύει να δώσει λάθος μήνυμα και παράδειγμα. Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος, αν και άλλοι Δήμοι προβούν σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες πολίτες, εργαζόμενοι ή εθελοντές των Δήμων, να μετακινούνται στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να φέρουν το Άγιο Φως σε κάθε δημότη, ακυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την προσπάθεια όλων μας, το κοινό μας στοίχημα για παραμονή κατοίκων. Σας γνωρίζω ότι για τον λόγο αυτό επικοινώνησα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και τον ενημέρωσα ότι όλοι οι Δήμοι θα πρέπει να απέχουν από ανάλογες δράσεις, τις οποίες δεν θα επιτρέψουμε. Το μήνυμα της Ανάστασης, το οποίο μεταφέρει το Άγιο Φως, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ στη δύσκολη συγκυρία στην οποία βιώνουμε σήμερα. Για να μπορέσουμε όμως να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο, πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στην προσπάθειά μας και να μείνουμε σπίτια μας και μόνο σπίτια μας. Το Άγιο Φως φωτίζει τις καρδιές όλων μας. Φέτος με ένα διαφορετικό τρόπο, όπως με την ουσία της πίστης μας, να παραμένει η ίδια και το αίσθημα ελπίδας αναλύωτο. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και σε διάφορα fake news που κυκλοφορούν όλο αυτόν τον καιρό. Το τελευταίο είναι ένα δίθεν σχέδιο για άρση μέτρων με διάφορες ημερομηνίες, που βγήκαν όμως από τη φαντασία αυτού που το έγραψε. Πρόκειται για παντελώς ανυπόστατο και αβάσιμο επικίνδυνο νέο. Δεν θα άξιζε καν σχολιασμού αν οι μέρες που περνάμε δεν ήταν τόσο κρίσιμες. Ας σταματήσουν κάποιοι να παίζουν σε βάρος των πολιτών και της υπομονής τους. Δεν είναι 1η Απριλιά σήμερα και οι συντάκτες και διακινητές αυτών των κειμένων εμπίπτουν και στις διατάξεις του νόμου περί διασποράς ψευδών ειδήσεων. Ας το έχουν υπόψη τους. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης και σεβασμού προς τους γιατρούς και νοσηλευτές του ΕΣΥ, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή προσφέρουν προς τους γιατρούς και νοσηλευτές του ΕΣΥ 20.000 δωρεάν εισιτήρια για τις παραστάσεις της από την έναρξη της επαναλειτουργίας της και ως το καλοκαίρι του 2021. Οι λεπτομέρειες για τη διανομή των δωρεάν εισιτηρίων θα ανακοινωθούν όταν θα ξεκινήσει η άρση των περιοριστικών μέτρων και δρομολογηθεί η σταδιακή επαναλειτουργία των θεάτρων. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, αυτές τις ημέρες μου έρχονται στο μυαλό τα λόγια του Winston Churchill: «Κερδίζεις τη ζωή από αυτά που δίνεις». Και σήμερα, με το να μείνουμε σπίτι, δίνουμε ανάσα ζωή σε εκείνους που κινδυνεύουν. Σήμερα το να μείνουμε σπίτι είναι μια πράξη ευθύνης και προσφοράς προς τους συνανθρώπους μας, προς τους αγαπημένους μας. Έτσι προστατεύουμε τους άλλους, αλλά και εμάς τους ίδιους. Προστατεύουμε τη ζωή, το ύψιστο αγαθό. Γι' αυτό και μένουμε σπίτι και μόνο σπίτι. Μένουμε σπίτι, βγαίνουμε νικητές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση από την κυρία Μπουλούτζα και την εφημερίδα Καθημερινή. Αναφερθήκατε χθες σε υψηλά ποσοστά μόλυνσης από τον κορονοϊό μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, με τα παραδείγματα της Ισπανίας και της Ιταλίας. Στην Ελλάδα, πόσοι επαγγελματίες υγείας έχουν νοσήσει από COVID-19 και πόσοι είναι σε αυτοαπομόνωση? Σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία ενίσχυσης του ΕΣΥ με προσωπικό? Ναι. Από στοιχεία που έχω ζητήσει να επιβεβαιωθούν, σε αναρωτική άδεια λόγω ασθένειας ήταν 245 άτομα και σε αυτοαπομόνωση ήταν 101 άτομα. Άρα ένας σημαντικός αριθμός. Βέβαια αυτό περιλαμβάνει και ανθρώπους που εξετέθησαν στην αρχή φάση της επιδημίας και εκτός νοσοκομείου στην κοινότητα, αλλά και κάποιους εργαζόμενους που εξετέθησαν στην κοινότητα. Ευτυχώς δεν έχουμε απώλειες. Είχαμε έναν θάνατο αρχικά, έναν 68χρονο σε ένα μαιευτήριο, ο οποίος ήταν μέρος κρούσματος του μαιευτηρίου, αλλά σε σχέση με άλλες χώρες είμαστε πολύ καλά και σε αυτό το επίπεδο. Αλλά οι υγειονομικοί, όπως σας είπα και χθες, είναι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή, εκτίθενται συνέχεια,
αναμένονται κρούσματα σε αυτούς. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει υιοθετηθεί και από την Επιτροπή μας ένα πρωτόκολλο προφύλαξης μαζί με τα προστατευτικά μέτρα που οφείλουν να τηρούν. Αλλά πρέπει να γνωρίζουν και αυτοί, όπως και όλοι μας, ότι κινδυνεύεις να εκτεθείς και στην κοινότητα, εάν δεν τηρείς τα μέτρα φυσικής απόστασης και κοινωνικής απομάκρυνσης. Πολλά από τα κρούσματα, πάλι το τονίζω, και έχω ζητήσει περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, ώστε να μπορώ να σας πω και σε εσάς, αφορούσαν και την πρώτη περίοδο που είχαν επαφές στην κοινότητα και όταν δεν ήταν ακόμα σε πολύ επαγρύπνηση ο κόσμος για την επαφή στην κοινότητα με κρούσματα του ιού. Δεν ξέρω ο Υφυπουργός αν θέλει να πει κάτι παραπάνω για τους υγειονομικούς. Ναι, ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Επειδή θέσατε το θέμα των μέσων ατομικής προστασίας και επειδή γίνεται αρκετή κουβέντα τις τελευταίες ημέρες, θα θέλαμε να τονίσουμε για μία ακόμη φορά το θέμα που αφορά τις μάσκες προστασίας και επειδή γίνεται κουβέντα κυρίως για τις μάσκες FFP3. Όπως λένε και οι ειδικοί που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης, κυρίως στις μονάδες εντατικής θεραπείας, οι FFP2 μάσκες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις προκειμένου να γίνεται σωστά και με ασφάλεια η δουλειά και δεν πρέπει να υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Επόμενη ερώτηση από τον κύριο Βενιζέλο, την εφημερίδα Παραπολιτικά και την Athens Voice. Κύριε καθηγητά, στη Γαλλία και στις ΗΠΑ διεξάγεται ένας ευρύς και πολύ έντονος δημόσιος διάλογος σχετικά με τη δυνατότητα της υδροξυχλωροκίνης να αντιμετωπίσει θεραπευτικά τους ασθενείς. Ο πρόεδρος Τραμπ προκρίνει ανοιχτά τη χρήση του φαρμάκου, ενώ ο επικεφαλής ανοσολόγος Dr. Fauci επιμένει ότι δεν έχουμε σαφείς αποδείξεις ότι το φάρμακο λειτουργεί. Δεδομένης της χορήγησης χλωροκίνης σε συνδυασμό με κολχικίνη και το αντιβιωτικό σε νοσηλευόμενους ασθενείς, μπορείτε να μας εξηγήσετε αν το τριπλό αυτό σχήμα λειτουργεί και σε ποιο βαθμό? Έχουμε ξεκινήσει, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ένα μητρό καταγραφής των ασθενών, το οποίο θα λειτουργήσει και αναδρομικά, για να δούμε πραγματικά την ωφέλεια στο επίπεδο του δικού μας πληθυσμού και όχι ξένων πληθυσμών, του φαρμάκου και του συνδυασμού του φαρμάκου με κάποια άλλα φάρμακα. Εδώ, αν με επιτρέψετε να πω δύο πραγματάκια ακόμα. Έχει δίκιο ο Τόνι Φάουτσι από το Εθνικό Ίδρυμα Υγείας των ΗΠΑ ότι δεν έχουμε δεδομένα στα χέρια μας σαφή για την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού. Έχουμε δεδομένα τα οποία είναι από μικρές σειρές, δεν ήταν τυχεοποιημένες κλινικές δοκιμές οι οποίες τρέχουν αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Επιλέξαμε εμείς, όπως και πολλά άλλα κράτη αλλά και πολύ μεγάλοι νοσοκομιακοί οργανισμοί στην Αμερική, το γνωρίζω προσωπικά, να χρησιμοποιήσουμε το σχήμα αυτό στους Έλληνες πολίτες που ασθενούσαν, ώστε να τους δώσουμε την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στη θεραπεία όλοι, χωρίς να έχουμε τυχιοποιημένο σκέλος, που σημαίνει ότι κάποιος παίρνει, κάποιος δεν παίρνει. Επιπρόσθετα σε αυτή τη φαρέτρα των φαρμάκων, έχουμε βάλει πάλι στα πλαίσια πρωτοκόλων και συμμετέχουμε και σε πολλαπλά διεθνή πρωτόκολλα και φάρμακα που αφορούν αυτή τη φάση όπου επιδεινώνεται ο ασθενής και παρουσιάζει αυτή τη μετάβαση από το ήπιο στάδιο στο σοβαρό, φάρμακα που αφορούν τη φλεγμονώδη διαδικασία στον οργανισμό και έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι και αυτά βοηθούν πάρα πολύ. Θεωρώ ότι μαζί με όλες τις χώρες παρακολουθούμε με αγωνία τις εξελίξεις στον τομέα αυτό και θα έχουμε και περισσότερα δεδομένα, ελπίζω, εντός των επόμενων 10-15 ημερών και στην πατρίδα μας, γιατί όπως καταλαβαίνετε η ανάλυση είναι πολύπλοκη, περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες, συνοσηρότητες, ηλικία, φύλο, παράγοντες όπως το κάπνισμα για τους οποίους έχουμε μιλήσει, ο διαβήτης, η υπέρταση, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ανταπόκριση ενός ανθρώπου και στον ιό τον ίδιο αλλά και στα φάρμακα που χορηγούμε. Σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κάτι περισσότερο στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Πορευόμαστε με τα καλύτερα υπάρχοντα διαθέσιμα δεδομένα και τηρώντας βέβαια πάντα τους κανόνες της επιστήμης. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Μανουσάκη και την τηλεόραση του Α. Κύριε Χαρδαλιά, η δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στη Μαλακάσα έχει τεθεί σε υγειονομικό αποκλεισμό. Σήμερα, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Α, καταγράφηκε αλλοδαπός επιβάτης σε βαγόνι τρένου με προορισμό τη Μαλακάσα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι διαμένει στη δομή και είχε βγει για να προμηθευτεί τρόφιμα από την Αθήνα. Μάλιστα, επέδειξε σχετικό μήνυμα για έτοιμα μετακίνηση στο κινητό του.
Ο συγκεκριμένος κατευθύνθηκε προς τη δομή όπου δεν του επιτράπει είσοδος. Έχετε ενημέρωση για τέτοια περιστατικά? Σας προβληματίζει η διαχείριση ανθρώπων που μένουν στις δομές και έχουν βρει, όπως υποστηρίζουν, τρόπο να βγαίνουν παρά τον αποκλεισμό? Νομίζω σε κάθε κοινωνία, σε κάθε δομή, σε κάθε γειτονιά υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι μπορούν να λειτουργήσουν πέρα από τον νόμο. Μία τέτοια περίπτωση είναι και του συγκεκριμένου. Αφορά σε επιχειρησιακό σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Μετανάστευσης και Ασύλου. Έχουμε ενημερωθεί για το γεγονός και έχουν ασκηθεί όλα τα νόμιμα. Κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δεν υπάρχουν εκπτώσεις για κανέναν. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Κομνηνού και το ραδιοφωνικό σταθμό 984. Πόσοι είναι στην Ελλάδα οι ασθενείς που έχουν αναρρώσει? Πόση ελευθερία κινήσεων θα έχουν και πόσο χρήσιμοι θα φανούν στην αντιμετώπιση της νόσου? Θα χρειάζονται κάποιο τεκμηριωτικό έγγραφο για την κίνησή τους ακόμη και εκτός νομού? Να απαντήσω στο πρώτο σκέλος της ερώτησης. Νομίζω ο Υπουργός είναι πιο αρμόδιος για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης σχετικά με έγγραφα. Γίνεται βέβαια πολλής λόγος, δεν μπορώ να μην κάνω ένα σχόλιο αμέσως μετά το πρώτο σκέλος της ερώτησης. Όπως σας είπα προχθές, αυτή τη στιγμή ένα 30% τουλάχιστον έχει φύγει από τα νοσοκομεία και θα συνεχίσουν να φεύγουν άνθρωποι, και έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτοαναρρώσει στο σπίτι. Αυτό θα το δούμε και περισσότερο με την εφαρμογή των τεστ, των αξιόπιστων τεστ αντισωμάτων, όταν θα εφαρμοστούν σε πιο μαζική κλίμακα στον ελληνικό πληθυσμό, και θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ξέρουμε ότι έχουν αναρρώσει. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να επανέλθουν στις δουλειές τους χωρίς κανένα πρόβλημα και φυσικά θα μπορούν και να χρησιμοποιηθούν σε εισαγωγικά με τη βοήθεια και την εθελούσια προσφορά τους στη θεραπεία κάποιων άλλων ανθρώπων με πρωτόκολλα χορήγησης ορού από αναρρωνίοντες. Το έχουμε πει αυτό. Υπάρχει ειδική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία δουλεύει σε αυτό. Περιμένουμε την εισήγησή τους. Μόλις έχουμε την εισήγησή τους, θα σας το ανακοινώσω. Δοκιμάζεται στο εξωτερικό. Είναι ακόμα ένας τρόπος που μπορεί να βοηθήσει πάντα με τους κανόνες της επιστήμης, ιδιαίτερα σε περιστατικά τα οποία είναι σοβαρά. Άρα αυτό θα είναι δυνητικά ένας τρόπος προσφοράς αυτών των ανθρώπων, πέρα το ότι θα μπορούν βέβαια να στελεχώσουν και την εμπροστοφυλακή κατά κάποιο τρόπο, αν είμαι εγώ για παράδειγμα, να πάω να δουλέψω στα επίγοντα και να είμαι στην πρώτη γραμμή των επίγοντων χωρίς να φοβάμαι να κολλήσω τον ιό, τηρώντας όμως τα άλλα μέτρα που πρέπει να τηρώ σαν επαγγελματίας υγείας. Έτσι νομίζω θα πορευθούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν θα είναι νομίζω κάποια ταυτότητα ή διαβατήριο όπως ακούγεται όλο και περισσότερο, ότι θα είναι κάτι που θα διχάσει τον κόσμο. Θα είναι κάτι που θα πρέπει να ενώσει ακόμα περισσότερο τον κόσμο. Να, αυτοί οι άνθρωποι που πέρασαν τον ιό, νίκησαν τον ιό, είναι κοντά μας, μας βοηθούν όλους μας σαν κοινωνία να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Αυτή είναι η δικιά μου τουλάχιστον τοποθέτηση. Ακούγεται όλο και περισσότερο ένα τύπο διαβατηρίου ανοσίας, ο οποίος θα μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι, νομίζω. Πρέπει να το βλέπουμε από την ενωτική του διάσταση και όχι τη διχαστική του. Αυτά από μένα. Πιστοποιητικά ανάρρωση στην Ελλάδα το 2020 και διαβατήρια που φέρνουν δίθεν στίγμα για κάποιους συμπολίτες μας που βρέθηκαν στη δύσκολη θέση να νοσήσουν, δεν είναι αποδεκτά υπό οποιαδήποτε λογική. Τηρούμε μέχρι τέλος το ζήτημα της παρακολούθησης της καραντίνας και της ανάρρωσης των συγκεκριμένων συμπολιτών μας μετά τις 16-17 ημέρες, και εφόσον δεν έχουν κανένα σύμπτωμα και το OK των γιατρών και των θεραπεύοντων, επιστρέφουν στην κοινωνία, εκεί που ανήκουν. Πρέπει να βάλουμε μια διαχωριστική γραμμή σε τέτοιου είδους λογικές. Είναι μακριά από κάθε συζήτηση και κάθε λογική η προσέγγιση αυτή. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Φουσέγη και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Κύριε Τσιόδρα, είπατε χθες για τις περιπτώσεις διασποράς της νέας νόσου ότι αναφέρονται σημαντικά ποσοστά επαγγελματίων υγείας στην Ισπανία και στην Ιταλία. Μας είπατε πριν λίγο πόσοι επαγγελματίες υγείας έχουν νοσήσει και πόσοι είναι σε περιορισμό και στην Ελλάδα. Μας ανακοινώσατε επίσης προληπτική φαρμακευτική αγωγή προφύλαξης των υγειονομικών στις παραπάνω χώρες με τα υψηλά ποσοστά νόσησης. Έχει εφαρμοστεί κάτι ανάλογο και στην Ελλάδα, και αν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματα? Επίσης, σήμερα η καθηγήτρια η κυρία Κοτανίδου ανάφερε ότι οι μάσκες PP2 είναι υπεραρκετές ακόμα και για τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τι απαντάτε σε όσους ζητούν τις μάσκες PP3? Καταρχάς,
Είπα χτες για τις χώρες οι οποίες έχουν υψηλά ποσοστά νόσους, όπως αναμένεται βέβαια μετά την έκθεση που έχουν την αυξημένη υγειονομική σε υγειονομικούς. Επίσης είπα ότι διαφέρει ένα περιοχή. Υπάρχουν περιοχές στην Ιταλία που πάνω από 20% των περιπτώσεων της νόσου στη Λομβαρδία, για παράδειγμα, ήταν υγειονομική. Φυσικά και τα πρωτόκολλα χημειοπροφύλαξης σε υγειονομικούς έχουν νόημα αυτή την εποχή, ακόμα και αν δεν έχουμε αρκετά δεδομένα. Θα σας πω ότι εμείς είδαμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο και οι περισσότερες χώρες δεν κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούν χημειοπροφύλαξη στους υγειονομικούς χρησιμοποιώντας καθολική προσφορά χημειοπροφύλαξης σε θελούσια βάση και με παρακολούθηση βέβαια, αλλά χρησιμοποιούν πάλι ένα τυχιοποιημένο πρωτόκολλο. Δηλαδή μπαίνεις στο πρωτόκολλο, παίρνεις χημειοπροφύλαξη ή δεν παίρνεις. Ένα 50% παίρνει, ένα 50% δεν παίρνει. Εμείς αποφασίσαμε να το προσφέρουμε και παράλληλα με το πρωτόκολλο προφύλαξης προσφέραμε και ένα πρωτόκολλο μετεκθεσιακής προφύλαξης, που σημαίνει ότι εάν δεν το πάρεις συνεχόμενα για τις επόμενες 8 εβδομάδες, που αναμένεται να κυκλοφορεί ο ιός έτσι σε μια μεγάλη έτσι κυκλοφορία, να πάρεις μόνο εφόσον εκτεθείς στον ιό, χωρίς να έχεις κατάλληλα μέτρα, να προσθέσεις και αυτό. Ή υπάρχει μια ατυχής επαφή ή τέλος πάντων κάτι δεν λειτουργήσε καλά και εξετέθεις. Οι μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ανέφερα για τις μάσκες στο γενικό κοινό. Και στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται και σαν respirators. Κάποιοι θα έχετε δει, κάποιες περιέχουν βαλβίδα, κάποιες δεν περιέχουν βαλβίδα. Μάλιστα, αυτές που περιέχουν βαλβίδα, βγάζεις τον αέρα εσύ προς τα έξω και αν είσαι μολυσμένος, μπορεί να κολλήσεις τους άλλους. Ώστε για να καταλάβετε, μια τέτοια μάσκα, ας πούμε, στο γενικό κοινό, θα ήταν λάθος να χρησιμοποιείτε. Άσε που πρέπει να τη φυλάς για τους επαγγελματίες υγείας. Όντως, υπάρχει αυτή τη στιγμή οδηγία και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Ευρωπαϊκό CDC να χρησιμοποιούνται οι FFP2. Όχι οι τέλειες των τελείων, FFP3, οι οποίες δεν υπάρχουν πουθενά στην παγκόσμια αγορά αυτή τη στιγμή, φυσικά. Και οι FFP2 είναι απόλυτα προστατευτικές για τους ανθρώπους που δουλεύουν συντατικές. Και προχθές, μάλιστα, με την κυρία Κοτανίδου, παρεπτώτης, την έχουμε πει τρεις φορές σήμερα, είχαμε μπει στη μονάδα της συντατικής θεραπείας στον Ευαγγελισμό να δούμε ασθενείς μαζί και φόρεσα και εγώ FFP2. Έτσι, αυτή είναι η προστασία μας. Μάλιστα, χρησιμοποιούν εκεί και την έξτρα προφύλαξη. Του να έχουν ένα ειδικό visor, μια ειδική ασπίδα προστασίας προσώπου, πιθανώς να την έχετε δει στα media, η οποία προσφέρει ακόμα μια έξτρα προστασία στους εντατικολόγους, που είναι η πρώτη των πρώτων γραμμή. Θεωρώ λοιπόν ότι παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα. Έχουμε πάρει και σε αυτές τις μάσκες, δόξα τω Θεώ, έχουμε αρκετές από αυτές. Και φυσικά υπάρχει προστασία για τους επαγγελματίες υγείας μας του υψίστου επίπεδου, η οποία είναι και εγκεκριμένη και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Ευρωπαϊκό CDC. Άρα αισθανόμαστε ασφαλείς και έτσι πορευόμαστε με τα μέγιστα μέτρα προστασίας. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό το σημείο ότι σε ό,τι αφορά τις ασπίδες τις οποίες ανέφερε ο καθηγητής κ. Τσιόδρας, είναι αυτές οι οποίες έχουμε αναφέρει ότι είναι με 3D εκτύπωση και ήδη η κοινότητα των 3D προμηθεύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τέτοιες ασπίδες που παρέχουν τη μέγιστη ασφάλεια. Και επίσης σε αυτό που είπε ο καθηγητής και αφορά το πόσο ιός έχει εξαπλωθεί στη χώρα και ποια είναι τα επόμενα βήματα, θα ήθελα να υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά, επειδή έγινε αναφορά και χθες, στο σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει από σήμερα 8 Απριλίου η υλοποίησή του και είναι χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκά προγράμματα, και το πρόγραμμα αυτό χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα έχουμε εξορμήσεις με γεωγραφικά και επιδημιολογικά κριτήρια, έτσι ώστε να δούμε το πώς έχει μεταδοθεί ο ιός στη χώρα και να γίνουν εξετάσεις. Και στη δεύτερη φάση θα διερευνήσουμε αυτό που είπε και ο καθηγητής, την ύπαρξη αντισωμάτων στον πληθυσμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα. Μετά το Πάσχα αμέσως θα ξεκινήσουν οι πρώτες μονάδες να βρίσκονται στην επικράτεια
Και ενώ είναι χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκά κονδύλια, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι υπάρχουν ήδη δωρεές, κυρίως σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα των αυτοκινήτων αυτών και τον τεχνολογικό εξοπλισμό που θα συνοδεύει τους οδηγούς και τους νοσηλευτές, προκειμένου να κάνουν αυτή την σημαντική ενέργεια. Και εντάσσεται στο συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, έτσι ώστε να δούμε πώς προχωράει η νόσος στη χώρα μας. Τελευταία ερώτηση από την κυρία Προκόπη και την ιστοσελίδα newsbomb.gr. Κύριε Κοντοζαμάνη, ο κύριος Τσιόδρας έχει δηλώσει ότι η στρατηγική για τον κορονοϊό περιλαμβάνει το φθινόπωρο εκτεταμένους εμβολιασμούς για τη γρήπη και έχει χαρακτηρίσει σημαντικό τον εμβολιασμό για τον πνευμονιόκοκο. Καθώς ο σχεδιασμός για τις παραγγελίες εμβολίων γίνεται αυτή την εποχή, μπορεί το Υπουργείο Υγείας να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες δόσεις και να καλύψει το κόστος της αυξημένης ζήτησης με ξεχωριστό κονδύλι χωρίς clawback? Η φαρμακοβιομηχανία ζητά κονδύλι από την πρόνοια, ώστε να σταματήσει η πολιτεία να κάνει κοινωνική πολιτική με τις πλάτες των εταιριών. Θα το υλοποιήσετε? Πράγματι, ο σχεδιασμός σε κάθε κράτος σε ό,τι αφορά την επερχόμενη περίοδο της εποχικής γρίπης γίνεται αυτή την περίοδο και περί τα τέλη Απριλίου όλα τα κράτη υποβάλλουν τις παραγγελίες τους για την επόμενη περίοδο στις εταιρείες που παράγουν τα εμβόλια. Να θυμίσω καταρχήν ότι πέρσι, στη περίοδο που τελειώνει τώρα, της εποχικής γρίπης, ευτυχώς εμβολιάστηκε 1 εκατομμύριο παραπάνω πληθυσμός στη χώρα μας σε σχέση με πέρσι. Και ενώ είχαν έρθει 2,6 εκατομμύρια δόσεις από 2,1 που ήταν πρόπερσι, φτάσαμε τα 3,1 εκατομμύρια δόσεις, 1 εκατομμύριο παραπάνω δηλαδή επιπλέον κόσμος εμβολιάστηκε, και αυτό είναι καλό. Άρα αυτό στο σχεδιασμό μας φέτος σίγουρα και προβλέπουμε περαιτέρω δόσεις, αυξημένες δόσεις, όχι μόνο 3 εκατομμύρια, πολύ περισσότερες, προκειμένου να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες. Είναι πολύ σημαντικό να καλυφθεί εμβολιαστικά ο κόσμος την επόμενη χρονιά και βεβαίως θα προβούμε στις παραγγελίες οι οποίες πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε να καλύψουμε και αυξημένη ζήτηση. Και σε ό,τι αφορά την ερώτηση της δημοσιογράφου για τα clawback στα εμβόλια και την κοινωνική πολιτική, επιτρέψτε μου να πω ότι η κοινωνική πολιτική βεβαίως και ασκεί η πολιτεία. Σε καμία περίπτωση δεν αφήνουμε την κοινωνική πολιτική να την ασκήσει κάποιος άλλος. Σας ευχαριστούμε πολύ.